Μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα πάω σε δύο αγώνες Super League. Ο πιο εύκολος τρόπος να το καταφέρω αυτό, μιας και μένω στην Αθήνα, είναι να πάω σε δύο αγώνες Super League που και οι δύο γίνονται στην Αθήνα. Και οι μόνες αθηναϊκές ομάδες που παίζουν εντός αυτή την αγωνιστική είναι ο Ατρόμητος, η ΑΕΚ και η Κηφισιά. Τα λέμε γιατί πρέπει να πάω στο πρώτο παιχνίδι. Εδώ είναι και το εισιτήριο. Εν τω μεταξύ, σε μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 6:30 το απόγευμα. Άργησα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Η αρχική μου σκέψη για αυτό το βίντεο ήταν να πάω στο Παναθηναϊκό Κηφισιά και αμέσως μετά στο ΑΕΚ Λαμία, τα οποία γίνονται και τα δύο αύριο που είναι Κυριακή. Αλλά εν τέλει ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιζε στη Λεωφόρο και το παιχνίδι άλλαξε και τοποθεσία και άλλαξε και ώρα και πήγε σε ώρα που δεν θα βόλευε. Μπήκα στο γήπεδο και αυτή εδώ πέρα ήταν η θέση μου, καθόλου άσχημη. Τελικά υπάρχει καθυστέρηση στο ματς και αντί να ξεκινήσει 7, θα ξεκινήσει 7:30. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα. Ήρθα να σου μιλήσω στην τουαλέτα γιατί έξω έχουν βάλει μουσική και τέτοια, κάνουν πάρτι και θα φάω κανένα κόπρετε με τη μουσική, οπότε δεν μπορώ να κάνω βίντεο ακόμα. Λίγα λεπτά αφού βγήκα από την τουαλέτα και οι δύο ομάδες βγήκαν για ζέσταμα. Στην αρχή του παιχνιδιού φαινόταν να έχει ο Ατρόμητος στο πάνω χέρι, αλλά μετά ο Παντσεραϊκός έβαλε αυτό. Γιατί το κοιτάνε ρε μαλάκα, γιατί το κοιτάνε, περιμένει να γυρίσει, να κάνει ψαλιδάκι, να ρωτήσει. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Βέβαια, λίγα λεπτά μετά με τη βοήθεια του VAR, τον γκολ ακυρώθηκε. Και αφού μοιραστήκανε και κάποιες κόκκινες στους πάγκους, το παιχνίδι μπορούσε να συνεχιστεί κανονικά. Όπα, sorry, αυτό μπήκε κατά λάθος. Συνεχίζουμε. Πρώτο ημίχρονο τέλος, ήρθα πάλι στις τουαλέτες γιατί πάλι έχει μουσική. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν και ο Ατρόμητος βρίσκεται πίσω στο σκορ, λογικά θα πρέπει να κυνηγήσει στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε φαντάζομαι θα δούμε κι άλλο γκολ και ελπίζω να δούμε κι άλλο γκολ. Πάντως μέχρι τώρα 0-1 ο Παντσεραϊκός. Για να δούμε πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς για μένα μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη φάση αν εξαιρέσει την απόκρουση του Τσιντότα. Τέλος παιχνιδιού, ο Ατρόμητος ισοφαρίζει στη τελευταία σχεδόν φάση του αγώνα και παίρνει το χ. Ο Παντσεραϊκός δεν κατάφερε να πάρει το διπλό, αν και ήταν πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα το δεύτερο ημίχρονο να είναι λίγο πιο ενεργό από το πρώτο, αλλά κατέληξε να είναι πιο ανενεργό από το πρώτο ημίχρονο δυστυχώς. Η ατυχία μου στα γήπεδα συνεχίζεται και βλέπω για άλλη μια φορά ένα χ. Οπότε λοιπόν σας αφήνω από το γήπεδο του Ατρομήτου και τα λέμε αύριο στο δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έφτασε η επόμενη μέρα. Είμαι έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, από ό,τι μπορείτε να δείτε. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην ΟΠΑΠ Αρένα και το γήπεδο είναι πραγματικά πανέμορφο. Δεν είχα ξανάρθει, άργησα πάρα πολύ να έρθω. Αλλά μπράβο, είναι ωραίο να έχουμε τέτοια γήπεδα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το ματς, η ΑΕΚ αγωνίζεται με τη Λαμία και επειδή η ώρα έχει περάσει στις 7 πάω να μπω στο γήπεδο γιατί. Εντάξει, μην αρχίσει το ματς και δεν είμαι μέσα, κρίμα είναι. Τα λέμε όταν μπω. Μόλις μπήκα, αλλά πριν βρω που κάθομαι. Αν σας αρέσει αυτή η ιδέα των βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο και ένα subscribe στο κανάλι και στο επόμενο, άμα δω ότι αυτό σας άρεσε, θα πάω σε 3 match Super League σε 24 ώρες. Πω να βρω τη θέση μου τώρα γιατί σχεδόν έχει αρχίσει το match εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Η ατμόσφαιρα ακόμα και με τη Λαμία είναι απίστευτη στο κήπεδο. Εν τω μεταξύ τα περισσότερα εισιτήρια είναι διαρκείας και βρήκα μόνο ένα εισιτήριο εκτός των VIP σε αυτή τη θέση, αλλά είναι φοβερά εδώ πέρα.
νωρίς γκολ για την ΑΕΚ. Άλλο γκολ για την ΑΕΚ που μένει και τώρα κυριαρχεί στο παιχνίδι. Πρώτο μηχρόνου, η Λαμία δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Η ΑΕΚ υπερισχύει στο μάτς και δικαίως κερδίζει 2-0. Ελπίζω να βγουν και άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και να μην σβήσει το μάτς. Μπορώ να πω πως η Λαμία μπήκε πιο δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να κυνηγήσει ένα γκολ. Πέναλτι για την ΑΕΚ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Το μάτς τελείωσε νικήτρια ΑΕΚ με 3-0 και το challenge ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και να τσεκάρεις το επόμενο βίντεο.